Τα δάση κρύβουν πολλά μυστικά. Ειδικά τα μεγαλύτερα από αυτά, εκεί που δεν είναι και πολύ πιθανό να συναντήσει κάποιον άνθρωπο, μπορεί να γίνουν οι κατάλληλες περιοχές για άτομα που θέλουν να διαπράξουν κάτι σε απόλυτη μυστικότητα. Μα δεν είναι μόνο ο ανθρώπινος παράγοντας, ο κίνδυνος σε τέτοια μέρη, και είναι πολλά τα ευρήματα και οι αναφορές από πεζοπόρους ή δασοφύλακες που μπορούν να μας κρατήσουν ξάχρυπνους τα βράδια. Σήμερα θα δούμε 5 φιαλτικές ανακαλύψεις που βρέθηκαν σε δάση. Πάρτε θέση και ετοιμαστείτε για το ταξίδι σας στο άγνωστο. Για το πρώτο μέρος αυτής της λίστας δεν θα πάμε βαθιά μέσα στο δάσος, αλλά στις άκρες αυτού, στην πίσω αυλή μιας γυναίκας από την Καλιφόρνια. Η εν λόγω γυναίκα βγήκε στην πίσω αυλή της για να ερευνήσει το τι είχε συμβεί όταν άκουσε μια τρομερή κραυγή. Βρήκε αυτό το μικρό γλιώδες ροζ πράγμα που έμοιαζε σαν να είναι το σώμα από κάτι που χαρακτήριζε ως εξωγήινο. Το πλάσμα δεν ήταν ζωντανό, έτσι μόλις η γυναίκα το είδε, το έβγαλε μερικές φωτογραφίες και το πόσταρε στο Facebook. Όπως ήταν φυσικό, ρώτησε όλους τους φίλους της στο Facebook εάν γνώριζε για το τι πλάσμα ήταν αυτό που είχε βρει στην πίσω αυλή της. Ενώ υπάρχουν πολλές θεωρίες για το τι μπορεί να είναι αυτό το πράγμα, η πιο πιστευτή από αυτές είναι εκείνη που λέει πως επρόκειτο για το έμβριο ενός ελαφιού. Όταν πόσταραν άλλη μια φωτογραφία ενός εμβρίου ελαφιού για να τη συγκρίνουν, η ομοιότητά τους ήταν αρκετά μεγάλη. Το έμβριο που είχε βρει η γυναίκα στην πίσω αυλή της ήταν μάλλον μισοφαγωμένο από άγρια ζώα. Όπως και να έχει, το να βρει κανείς κάτι τέτοιο δεν είναι και το πιο ευχάριστο πράγμα. Το παρακάτω δεν έχει να κάνει με δάσος, αλλά με ζούγκλα. Εκατοντάδες τεράστιες πέτρινες σφαίρες έχουν βρεθεί διασκορπισμένες μέσα στη ζούγκλα της Κοσταρίκα και παρόλο που πιστεύετε πως κατασκευάστηκαν από προϊστορικούς ανθρώπους, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να αποδειχθεί με σιγουριά. Για χρόνια προβλημάτιζαν επιστήμονες και αρχαιολόγους για το πώς και γιατί είχαν κατασκευαστεί. Οι σφαίρες μπορεί να έχουν διάμετρο μέχρι και 2,5 μέτρα και είναι σχεδόν ολοστρόγγυλες. Κάποιοι προτείνουν πως μπορεί να φτιάχτηκαν για θρησκευτικούς σκοπούς, μα και πάλι δεν υπάρχουν αρκετές αποδείξεις για να επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο. Μέχρι και σήμερα παραμένει ένα μυστήριο το γιατί οι σφαίρες είναι εκεί και πώς οι προϊστορικοί άνθρωποι κατάφεραν να τους δώσουν τέτοιο σχήμα με τα πρωτόγωνα εργαλεία τους. Είναι επίσης μυστήριο το πώς μετακινούσαν τις σφαίρες μέσα στην πυκνή ζούγκλα και πάνω σε λόφους. Φυσικά υπάρχουν και αυτοί που δίνουν την μία και μοναδική λύση σε οτιδήποτε δεν μπορεί να εξηγηθεί, πως τις έκαναν εξωγήινοι φυσικά. Φυσικά το σημερινό επεισόδιο δεν θα μπορούσε να είναι ολοκληρωμένο χωρίς έστω και μία αναφορά για το διαβόητο δάσος Οκιγκαχάρα. Για εσάς που δεν γνωρίζετε ή δεν θυμάστε, το δάσος Οκιγκαχάρα βρίσκεται στην Ιαπωνία, στους πρόποδες του βουνού Φούτζι και είναι διάσημο για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Άνθρωποι από ολόκληρη την Ιαπωνία πηγαίνουν εκεί για να δώσουν τέλος στις ζωές τους. Μέσα στο 2002, 78 σώματα βρέθηκαν, το 2003, 105 και το 2010, 54, παρόλο που είχε υπολογιστεί πως πάνω από 200 αποπειράθηκαν να δώσουν τέλος στις ζωές τους εκείνον τον χρόνο. Γίνονται αιτήσεις αναζητήσεις για σώματα από αξιωματούχους και εθελοντές από το 1970. Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το δάσος Οκιγκαχάρα και το γιατί είναι τόσο διαβόητο, δείτε το βίντεό μας 5 πράγματα που δεν ήξερες για το δάσος Οκιγκαχάρα. Το επόμενο είναι αναφορά από δασοφύλακα. Μια ομάδα από έφηβους δεν είχε επιστρέψει από την πεζοπορία τους. Εγώ και ένας συνάδελφος πήγαμε στο δάσος προς τη μεριά που είχε ξεκινήσει η ομάδα. Περπατούσαμε για μια ολόκληρη ημέρα χωρίς να βρούμε πουθενά κάποιο σημάδι τους. Βρισκόμασταν περίπου 35 χιλιόμετρα μέσα στο δάσος, σε αυτό το σημείο, όταν αρχίσαμε να παρατηρούμε ορισμένα περίεργα πράγματα. Ξύλα κομμένα έτσι ώστε να μοιάζουν με ακόντια εξήχαν από το έδαφος, περίεργα σκαλίσματα στα δέντρα και ένα πάνω αρκουδάκι κρεμότερα από μια θηλιά από ένα δέντρο. Αυτό το μέρος δεν ήταν κοντά σε κάποιο δρόμο, ούτε σε κάποια από τα μονοπάτια που συνήθιζαν να ακολουθούν οι πεζοπόροι. Το πιο ανατριχιαστικό ήταν πως όλα φαινόντουσαν πως είχαν γίνει πρόσφατα. Κάποιος ήταν εδώ πριν από μερικές ώρες και έφτιαξε όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς ακόμα ψάχναμε την ομάδα, οπότε υποθέσαμε πως μπορεί να ήταν αυτοί που τα είχαν κάνει όλα αυτά. Σύντομα βράδιασε και έπρεπε να κοιμηθούμε. Το επόμενο πρωί, συνεχίζοντας την έρευνα, βρήκαμε ένα κομμάτι που είχε σκιστεί από μπλούζα, οπότε υποθέσαμε πως είχαμε αρχίσει να φτάνουμε την ομάδα που είχε χαθεί. Τότε από τους ασυρμάτους μας ενημέρωσαν πως η ομάδα βρέθηκε περίπου 20 χιλιόμετρα από την τοποθεσία μας. Όλα αυτά τα περίεργα πράγματα που είχαμε δει την προηγούμενη μέρα ήταν δουλειά κάποιου άλλου. Όμως δεν χάσαμε χρόνο και γυρίσαμε πίσω. Ακόμα μη στοιχιώνει εκείνο το παράξενο μέρος. Το παρακάτω δεν έχει να κάνει με δάσος, αλλά με ζούγκλα. Πάλι. Βαθιά στη ζούγκλα του Εκουαδόρ, μια χαμένη πόλη ανακαλύφθηκε το 2012. Ωστόσο δεν ήταν μια συνηθισμένη αρχαία πόλη. Ήταν γνωστή ως η χαμένη πόλη των γιγάντων. Μια ομάδα από εξερευνητές συνοδεύτηκε από τους ντόπιους που γνώριζαν την περιοχή και πίστευαν πως η πόλη πράγματι υπήρχε. Σύμφωνα με αναφορές, μόλις έφτασαν, οι εξερευνητές ανακάλυψαν κολοσσιαίες κατασκευές με την μεγαλύτερη να είναι μια πυραμίδα με πολύ ασυνήθιστο σχήμα που έφτανε τα 79 μέτρα σε ύψος και τα 79 μέτρα σε πλάτος. Η κορυφή της ήταν από επίπεδη γυαλισμένη πέτρα και πιστεύεται πως χρησιμοποιούνταν ως θυσιαστήριος βωμός. Το μέγεθος αυτών των κτηρίων είναι αυτό που έδωσε το όνομα στην πόλη και οδήγησε πολλούς αρχαιολόγους να πιστέψουν πως η πόλη πράγματι χτίστηκε και κατοικήθηκε από γίγαντες, παρόλο που πολλοί άλλοι παραμένουν κάπως σκεπτικοί πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Αυτό που κάνει την ανακάλυψη της πόλης όμως ακόμα πιο ιδιαίτερη και περίεργη δεν είναι μόναχα τα κτίρια, αλλά τα εργαλεία και τα κοιμήλια που βρέθηκαν εκεί. Πολλά από αυτά ήταν τεράστια σε μέγεθος, πράγματα όπως κατασκευαστικά εργαλεία που λέγεται πως βρέθηκαν, υποτίθεται πως είναι τόσο μεγάλα που θα έπρεπε να αναδίνονται για έναν άνθρωπο να τα χρησιμοποιεί. Η ομάδα που ανακάλυψε την πόλη πιστεύει πως τα εργαλεία ήταν μια πολύ σημαντική απόδειξη πως στο μακρινό παρελθόν γίγαντες περπατούσαν στη γη. Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεό μας. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media, Facebook και Instagram και να μας πείτε τι άλλο θα θέλετε να δείτε από εμάς. Από τους Gloomy Gentlemen, να έχετε μια υπέροχη μέρα.